Ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγαλειότατε. Θα ήθελα θερμά να σας ευχαριστήσω για την άψογη φιλοξενία αυτής της δεύτερης τριμερού συνάντησης μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ιορδανίας. Πιστεύω ότι αυτή η τριμερής καταγράφει και συνοψίζει τη δική μας θέληση να έχουμε μια πραγματική εταιρική σχέση με μια στρατηγική προοπτική για την περιοχή. Η Ιορδανία είναι μια χώρα με την οποία έχουμε στενούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς. Η Ιορδανία είναι μια χώρα η οποία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δυνάμεις σταθερότητας στην περιοχή, όπως και μια χώρα ειρήνης, έναν φάρο ειρήνης και συνύπαρξης στην γενικότερη περιοχή. Η Ελλάδα και η Κύπρος, ως χώρες της έμπροστο φυλακής στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια ή με τις προσφυγικές ροές στη Μέση Ανατολή είναι προκλήσεις για την Ευρώπη εν συνόλο. Υπάρχουν προκλήσεις για όλους μας. Συνεπώς, ο ζωτικός σας ρόλος στη Συρία και φυσικά ο ζωτικός σας ρόλος στην υποστήριξη του Συριακού λαού, ο σημαντικός σας ρόλος στη Μέση Ανατολή, στην ειρηνευτική διαδικασία και ο ρόλος σας ως θεματοφύλακας των μουσουλμάνων και των χριστιανών δικαιωμάτων στην Ιερουσαλήμ ή ο ρόλος σας στην αντιμετώπιση των τρομοκρατικών δικτύων και του εξτρεμισμού είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό για τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς θα αυξήσουμε το συντονισμό μας, έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ιορδανίας. Και φυσικά, ο συντονισμός μας θα υπάρξει για να διασφαλίσουμε την ειρήνη στη Συρία και να υπάρχει μια βιώσιμη λύση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνη να ζουν εν ειρήνη με βάση τα σύνορα του 1967 με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως την πρωτεύουσα της Παλαιστίνης. Ταυτόχρονα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη δυναμική για συνεργασία στο οικονομικό πεδίο. Φυσικά, στο απόψινό επιχειρηματικό φόρουμ, στο Business Forum, θα εργαστούμε για να εμβαθύνουμε τη συνεργασία στο τομέα των κατασκευών για την ανοικοδόμηση του Ιράκ και φυσικά μέσω πρόθεσμα για την ανοικοδόμηση της Συρίας. Επιπροσθέτως, θα εργαστούμε για τους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού, της εκπαίδευσης και φυσικά στο κομμάτι της τεχνολογίας και των νέων τεχνολογιών. Για ακόμη μια φορά, θα ήθελα μεγαλειότατα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη φιλοξενία σας και πιστεύω πράγματι ότι αυτή η συνάντηση θα είναι σημαντική και θα έχει μια συνέχεια, διότι είναι σημαντική όχι μόνο για τις χώρες μας και τους λαούς μας, αλλά και για την ίδια την περιφέρεια. Ευχαριστώ θερμά.